Θέμα πρόωρων εκλογών ανέκυψε ξαφνικά από την γερμανική πλευρά, καθώς η εφημερίδα Handelsblatt, αναφερόμενη στα σχέδια του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, κάνει αναφορά για σχέδιο πρόωρων εκλογών. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της χώρας, η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα θεωρούν κινήσεις που γίνονται από διάφορα υπουργεία, όπως παραδείγματος χάρη του Υπουργείου Εργασίας, ως προεκλογικές κινήσεις. Μόνο που το Μέγαρο Μαξίμου κινείται σε διαφορετική λογική. Και το ερώτημα που τίθεται είναι: υπάρχει προοπτική, υπάρχει σενάριο ενεργό πρόωρων εκλογών? Για τμήμα της αντιπολίτευσης αυτό το σενάριο είναι υπαρκτό, όπως και για μερίδα οικονομικών παραγόντων αλλά και άλλων πλευρών της δημόσιας ζωής στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή όμως από την κυβέρνηση επιμένουν ότι ο ορίζοντας των εκλογών είναι το τέλος της τετραετίας. Για τους πιο μοιημένους και για όσους έχουν γνώση των κυβερνητικών σεναρίων, ο χρόνος των εκλογών οριοθετείται προς το Μάιο του 2019, ταυτόχρονα βουλευτικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Παράλληλα όμως, από το Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στον βασικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την έξοδο από το τρίτο μνημόνιο, το τέλος του τρέχοντος οικονομικού προγράμματος και βεβαίως την παρουσίαση του δικού της οικονομικού σχεδίου το επόμενο διάστημα. Μόνο που για να φτάσουμε εκεί υπάρχει τέταρτη αξιολόγηση, υπάρχουν πολλά εμπόδια ακόμα και σε όλο αυτό το σκηνικό υπάρχουν τα σενάρια τα οποία επιμένουν να προωθούνται από διάφορες πλευρές ότι ο σχεδιασμός δεν είναι άλλος από προώρες εκλογές. Μένει να το δούμε αυτό κατά πόσο είναι υπαρκτό αυτό το σενάριο. Μένουμε στη διάψευση της κυβέρνησης, όπως γίνεται συνήθως με όλες τις κυβερνήσεις, ότι προώρες εκλογές δεν πρέπει και δεν θα γίνουν. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και πάντα και ο απρόβλεπτος παράγοντας, παραδείγματος χάρη μια εξέλιξη αρνητική, η οποία μπορεί να δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις. Στην παρούσα φάση ένα τέτοιο σενάριο δεν φαίνεται να υπάρχει. Από εκεί πέρα μένει να δούμε πώς και σε ποιες συνθήκες θα οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές το 2019 κατά την κυβέρνηση, το 2018 κατά την αντιπολίτευση και βεβαίως σε όλο αυτό το παιχνίδι πρέπει κανείς να συνυπολογίσει για τον παράγοντα κέντρο-αριστερά τις εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής και το πόσο αυτοί οι συσχετισμοί στο εσωτερικό του κόμματος που ηγείται η Φόφη Γεννηματά μπορούν να επηρεάσουν τις όποιες εξελίξεις, κυρίως στο επίπεδο των συνεργασιών των μελλοντικών συμμαχιών. Καθώς το κίνημα αλλαγής θα πρέπει και αυτό από τη μεριά του σε αυτό το ευμετάβλητο πολιτικό τοπίο να αποφασίσει προς τα πού θα κινηθεί. Θα είναι εν δυνάμει σύμμαχος μελλοντικός του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας ή θα είναι σύμμαχος εν δυνάμει του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ? Ένα κρίσιμο ερώτημα και για το κίνημα αλλαγής μέσα σε ένα τοπίο, όπως προείπα, ευμετάβλητο και ανασύνθεσης του πολιτικού χάρτη της χώρας. Με βασικό ερώτημα για πολλούς, εάν είμαστε μπροστά σε πρόωρες εκλογές.